Μπήκε εδώ, καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο. Σήμερα έχουμε LEGO Marvel's Avengers. Είναι το καινούριο πόνημα λοιπόν της Warner Bros. Μαζί με τη LEGO και τη Marvel. Οπότε πάμε να δούμε από την αρχή το παιχνίδι, τα cinematics και όλα. Οπ, και η εισαγωγική σκηνή. Όπως ήταν και στην ταινία. Ο Θόρ, έτσι πάνω τους. Πάντα οι εισαγωγικές σκηνές είναι φοβερές, ρε παιδί μου. Και μοιάζει πάρα πολύ με την ταινία. Ο Θόρ εδώ, ο Χαλκ. Και ναι. Όλοι στον αέρα. Λοιπόν, παίζουμε με πληκτρολόγιο δυστυχώς. Παίζουμε πληκτρολόγιο δυστυχώς, λέω. Διότι... Α, εδώ με τα κάπα κάνεις κόμπο. Διότι τα πλήκτα... Διότι τα gamepad που έχω δεν βασικά χρειάζομαι ασύρματα, με λίγα λόγια. Ξεκινάμε με τον Άρο και την Black Widow. Έχει φοβερά κόμπο στο παιχνίδι, ό,τι βλέπουμε. Εξελιγμένο gameplay και... Όπως είπαμε, οι χαρακτήρες δεν είναι τόσο LEGO. Δηλαδή, τους βλέπεις και είναι πιο εύκαμπτοι, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Το σε Black Widow. Α, μόνο το κραταπατημένο, όχι. Α, για περίμενε. Να το βρε. Και yeah, ρίξαμε το πύργο. Φοβερό. Μόνο όπως έλεγα, πολύ βελτιωμένο gameplay. Έχω παίξει όχι τα περισσότερα LEGO. Έχει δράση, έχει περισσότερη δράση από τα άλλα. Έτσι μου φαίνεται. Εδώ. Οκ. Με το K λοιπόν. Α, ναι, κάνουμε το scanning τώρα. Με το H. Εντάξει, bear with me, γιατί με keyboard δύσκολο, παιδιά. Δύο controllers τουλάχιστον, όποιος θέλει να παίξει. Εκπληκτικό. Ωραία. Τώρα παίρνουμε arrow. Οπ. Κρατώντας πατημένο εδώ, περνάμε απέναντι. Περνάμε απέναντι, είπα, δεν πέφτουμε μέσα. Καλά, ας πάσουμε και αυτά. Πριν πήδηξουμε απέναντι. Ωραία. Τέλεια. We'll be right back.
κράσαρε το παιχνίδι λίγο. Whatever. Συμβαίνουν κι αυτά. Οκ. Okay, εδώ αλλάζω. Να πάρω την Black Widow. Με το Kappa. Όλο Kappa. Παίρνουμε την τουρέτα. Και δίνουμε ένα μάθημα. Τα minions της Hydra. Πνίγα. Έτσι, σπάμε τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι στο διάβασμα μας που να μην σπάσει. Υπέροχα. Έφυγε έτσι με ένα κινηματογραφικό look. Έχει κόμπο άμα πλησιάσεις και είσαι αρκετά γρήγορος. Πάμε. Πι, 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 νάτι. Να το. Έτσι ρε. Τέλεια. Ναι, θέλουμε τον Άρο, βρε. Αφού μας το δείχνει. Ωραία. Όσο εσύ κάθεσαι εκεί, εγώ θα μαζέψω κανένα φράγκο. Και πάμε. Και οι δύο απάνω στο grappling hook. Πιου πιου πιου. Ω, Χαλκ. Λοιπόν, ο λόγος που παίζεις αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, είναι επειδή μπορεί να έχεις αυτό το τεράστιο πράσινο τέρας. Το τεράστιο τέρας. Υπάρχουν και μικρά τέρατα. Αυτό είναι ένα τεράστιο τέρας. Λοιπόν, ο Χαλκ είναι ένας από τους λόγους που παίζεις αυτό το παιχνίδι. Γιατί Χαλκ μας. Επειδή Χαλκ μας. Τίποτα άλλο. Και επειδή θέλω να κάνω κόμπο με το Χαλκ. Γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Συνηθίζει σε... αν και θέλει controller. Το συνηθίζεις και με το πληκτρολόγιο. Απλά αν είστε δύο θες controller πηγόντως. Θέλω να δούμε και λίγο τα κόμπο με τον Iron Man. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ κοντά που να μπορεί να βοηθήσει με αυτό το πράγμα? Όχι. Πάμε προς τα κάτω. Κοίτα αυτή η δύναμη, αυτό το raw power που έχει. Το αλάνι ο Hulk. Ο οποίος μεταμορφώνεται. Αν κρατήσει πατημένο κάποιο κουμπί νομίζω μεταμορφώνεται στη κανονική μορφή του δόκτωρα. Υπερθερμαίνουμε λοιπόν τις αλυσίδες και φεύγει κάτω όλο αυτό. Πάμε! Πιου πιου πιου! Λίγο. Τι καλό έκανα. Α, νευρίασα το Hulk. Γιατί? Μόλις έκανα ένα κόμπο το οποίο δεν είδα. Τέλεια. Ναι, κάτι υπάρχει σίγουρα. Ένα power source κάπου θα βρούμε. Λοιπόν. Όχι, πίσω στο πίσω. Ρε Hulk, πίσω ρε Hulk. Λοιπόν, αν θέλετε, όπως είπα, να το δείτε σειρά, μπορούμε κάτι να κάνουμε, βρε παιδί μου, για σας. Α, τον ρε παιδιά, ωραίο κόμπο, έτσι. Τον νευριάζω και βαράει ό,τι υπάρχει. Όχι τον Iron Man. Εντάξει, είπαμε. Με το Kappa το ξυλώνω αυτό. Ναι. Μετά, παιδιά, tap το Kappa. Ξέρετε τώρα εσείς, Kappa. Όχι Kappa το κόμμα. Έτσι, αλλάζουμε. Νομίζω πως είναι πιο κοντά ίσως. Ούτε κάτι λύκει από μακριά. Θα μας φάνει λύκει ρε. Α, να το μωρέ. Πρέπει να φέρουμε και γύρω γύρω παιδάκια. Να το τελειώνει. Εντάξει. Τον Stark man. Μπα. Hulk smash. Δεν καταλαβαίνει τι. Ω, κλωτσίδι. Δώσ' του ρε. Θα το ρίξω
απάνω σε αυτό το φορτηγό γιατί έτσι μπορώ. Ωραία. Έλα ρε γορίλα. Εσπάνε. Καλά μωρέ. Α, οκ. Ω, Captain America. Μόλις κάρφωσε μια μηχανή. Λοιπόν, Thor και Captain America. Είναι ωραία αυτή η αλλαγή που σου κάνει στην αρχή το introduction και παίζεις με όλους τους παίχτες. Είναι φάση, θα έλεγα. Α, by the way, όλοι οι ηθοποιοί έχουν δανείσει τις φωνές τους για το παιχνίδι. Το οποίο το κάνει να έχει ένα συν παραπάνω. Καλά βρε παιδάκι, μωρίστε. Πάρε ένα ωραίο κόμπο με την ασπίδα, να γουστάρεις. Ωραία, να το. Κόμπο. Ας το πετύχουμε με αυτό, καλύτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή... Ρίχτου, ρίχτου, έλα κόμπο, κόμπο. Πόσο θέλω να κάνω κόμπο σε αυτό το παιχνίδι. Μετά από καλά δύο hit λοιπόν, σκάς κόμπο, κανονικά. Thor, δεν σε βλέπω καλά. Σταμάτα να πετάς και βάρα κανέναν. Ολόκληρο Μιολνίρ έχεις. Με, πάμε. Όχι, όχι. Σώθηκα, σώθηκα. Να κατέβα. Εκεί είσαι. Με τη δύναμη. Με ποια δύναμη? Της Asgard. Όχι, όχι. Τόσο σαυρέ. Τόσο σαυρέ παιδάκι μου. Ας πάρουμε λίγο τον Captain Κάπα κήπο. Λοιπόν, εδώ τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται. Πατάς γρήγορα το Κάπα και μετά το J και σβήνεις. Όχι, το J και σβήνεις φωτιά. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Ακίνητος. Κουτί, μην είναι ακίνητο. J. Όχι. Κάπα, J. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Κάπα. Κάπα λέμε. Έτσι. Σλόμο. Σβήνουμε τη φωτιά. Να σβήσουμε και την τελευταία λοιπόν. Να τη σβήσουμε, είπαμε, όχι να πέσουμε πάνω. Ωραία. Οχ, τι έκανε. Καλό. Ωραία, στείνουμε και τα μαξάκι. Τσάκα τσάκα. Έχουμε στα γρήγορα ένα. Ωραία θα ήταν στη φάση αυτή. Εκεί στα γρήγορα να στείνεις ένα μαξάκι. Μα αργέσαι, ας στήσω ένα μαξάκι τώρα. Να μπορείς να το κάνεις real life. Ok, destroy them. Κάνε πίσω βρε. Κάνε πίσω βρε Captain America. Έτσι σβήνουμε φωτιές με κινηματογραφικό κόλπο. Και τρόπο. Thor, έλα λίγο, σε θέλω. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ωραία, βάλαμε μπρος στο αμάξι. Ναι. Νομίζω ότι... Ωραία, συνεχίζουμε να σπάμε. Πάσαν όλα και με λογικά μένουν κομμάτια να φτιάξουμε. Ναι, ναι. Πάμε τάκα τάκα τάκα. Και μάλλον από ό,τι το βλέπω τώρα θέλει Captain America. Captain, θα βοηθήσεις κάπου? Έτσι του throw Captain America. Α, ναι, κατάλαβα. Πρέπει να κρατήσω πατημένο για να πετάξει την ασπίδα. Yay. Απλά mechanics. Θα το συνιστούσα για τα παιδιά. Ναι, θα το συνιστούσα. Παιδιά ηλικίας από 10 και πάνω εσείς. Εγώ όταν παίξα με τη Μαρία, η οποία Μαρία είναι 7 χρονών, ξέρω εγώ. Δεν είχαμε θεματάκι, η Μαρία είναι πάρα πολύ έξυπνη. Τέλεια. Όχι και τόσο τέλεια. Έτσι, μπράβο. Άντε, καλά τα πήγε. Πάει και αυτό. Άλλο, φέρτε μου εδώ. Υπέροχα.
Ο Iron Man και βλέπουμε τώρα, ναι, μπράβο, τη μάχη πάνω στο κτίριο. Να το ρε ο Stark ο Θεός. Yay! Λοιπόν, τι θα καταφέρουμε. Αυτό είναι το υπέροχο. No surrender. Το σκουντάει. The twins. Λοιπόν. You didn't see that coming? Ρε κάνεις έναν άνθρωπο. Evac now, evac now. Μα τι γαμάτο να ακούς και τις φωνές των παιχτών. Ωραία, ρίξαμε τις ασπίδες. Και εδώ ξεκινάει. Εμείς τι θα κάνουμε όμως, παιδιά. Λάτω το πρώτο επεισόδιο. Ήταν σαν μια παρουσίαση. Αν σας άρεσε, θέλω να μου πείτε στα comments. Πρώτον, αν θέλετε να δείτε σειρά. Δεύτερον, αγαπημένο ήρωα της Marvel. Αν θέλετε funny moments και τα λοιπά, θα είναι και πιο εύπεπτο έτσι να δείτε. Ό,τι σας άρεσε, πέστε μου στα comments. Και όπως πάντα, να περνάτε καλά. Αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Και αν σας άρεσε, ένα share, να το δουν και άλλοι φίλοι μας και φίλοι σας. Και να μας μάθουν, ώστε να μεγαλώνει και η παρέα μας. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Αυτό ήταν το LEGO Marvel's Avengers. Signing out.